Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυργιώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυργιώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτια εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες. Aerobic step, power yoga, ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House, απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά, με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House, αφαιθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου κατακόλου. Τηλέφωνο 2621-0-22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Τώρα προσφορά στα γυναικεία προγράμματα μόνο με 30 ευρώ το μήνα. Λειτουργούν καθημερινά τμήματα kickboxing για παιδιά και ενήλικες από το διπλωματούχο δάσκαλο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, κάτοχο μαύρης ζώνης 2 Dan. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24-ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26 21 0 81 245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Ινβέρτερ όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγρατήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26 21 0 20 222 και 20 223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26 22 0 28 385. Και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη.
Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Καπαρόλ από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Panasonic Smart LED 50 inch με ενσωματωμένο Wi-Fi 100 Hz στη τιμή που θες. Μόνο 499 ευρώ. Ας μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Στεγνοτήριο Whirlpool 8 κιλών με πιστοποίηση EMPA για μάλινα ενεργειακής κλάσης Α+ στη τιμή που θες. Μόνο 589 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Αργά χθες βράδυ, σε τροχαίο που έγινε στην Εθνική Οδό Πύργου Τρυπόλεως και στο ύψος της αερογέφυρας Τρεφείου, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους. Νεκροί είναι οι Δημήτρης Δημακόπουλος του Νικολάου, 35 ετών οικοδόμος από το Καράτουλα. Γιώργος Σταθόπουλος του Νικολάου, 55 ετών από την Αγία Τριάδα Λασιώνος και κάτοικος Αθηνών και ο πατέρας του, Νίκος Σταθόπουλος του Γεωργίου, 85 ετών. Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 11 παρα 20 στην αερογέφυρα Στρεφείου, λίγα μέτρα από την διασταύρωση Στρεφείου, όταν το αυτοκίνητο του 35χρονου με κατεύθυνση προς πύργο εισήλθε κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με το Λάντα που οδηγούσε ο 55χρονος και επέβαινε και ο 85χρονος πατέρας του. Επιτόπου κατέφθασαν πυροσβεστική και ΕΚΑΒ που τους μετέφερε στο νοσοκομείο Πύργου. Ανακρίσεις για το τροχαίο πραγματοποιεί η τροχαία Πύργου. Με νέα δεδομένα θα πραγματοποιηθεί την 5η το απόγευμα 4 Δεκεμβρίου η εξαναβολή συνεδρίαση δημάρχων και αντιπροσώπων δήμων για την εκλογή Προέδρου και νέας διοίκησης στο ΦΟΣΔΑ. Χθες, στο περιθώριο της συνάντησης για τους βοσκότοπους, μετά από πίεση των δημοσιογράφων, οι παρευρισκόμενοι δήμαρχοι πήραν θέση για το θέμα.
Ο Δήμαρχος Πύργου, Γαβρίλης Λιατσής, προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξει εκλογή και την Πέμπτη, εάν δεν λυθούν πρώτα άλλα προβλήματα με την διαχείριση των απορριμμάτων. Η εκτίμηση δική μου είναι, χωρίς να δεσμεύει κανέναν, ότι στις 4 του μηνός δεν θα προκύψει διοίκηση στο ΦΟΣΔΑ. Και δεν θα προκύψει διοίκηση στο ΦΟΣΔΑ, διότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν έχουμε πάει σε απόσταση που θα μπορέσουμε να απεικονίσουμε ακριβώς συγκεκριμένες και στέρεες λύσεις που θα δώσουν απάντηση στο θέμα των σκουπιδιών, που και αυτό έχει μία δυναμική και μας δεσμεύει. Δηλαδή, άλλη σκέψη μετά πήγα στη Γαστούνη, αλλά δεδομένα είχα ως Δήμος Πύργου για την επίλυση του προβλήματος του Δήμου μου, και άλλα έχω σήμερα και ενδεχομένως άλλα να έχω αύριο. Άρα αυτή η δυναμική πρέπει να απεικονίζεται και στη σκέψη μου και στη βούλησή μου όσον αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων του ΦΟΣΔΑ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει η θέληση όλων των δημάρχων, όλων των δημοτικών παραγόντων της Ηλίας αυτή τη φορά να βρεθεί λύση. Και πιστεύω ότι έχουν ξεπεραστεί τα μεγάλα εμπόδια που χώριζαν τους Δήμους για να βρεθεί αυτή η λύση. Είμαι αισιόδοξος. Σε λίγες μέρες θα πω αν είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα προκύψει μια λύση που θα δώσει απάντηση στο θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών για πολλά χρόνια. Εγώ δεν μπόρεσα να δώσω ποτέ απάντηση και θα με βοηθήσουν ενδεχομένως οι συνάδελφοι των άλλων πόλεων, γιατί στο σχεδιασμό που έγινε για το εργοστάσιο και το χιτή φτιάξαμε πρώτα το χιτή και φτιάχνουμε μετά το εργοστάσιο. Τη στιγμή που ξέραμε ότι όταν βάλουμε τους δεματοποιητές, όπου και να τους βάλουμε, πρέπει μέσα σε ένα χρονικό, εύλογο χρονικό διάστημα να πάρουμε τα δέματα να τα πάμε ή σε χιτά ή σε εργοστάσιο. Ούτε εργοστάσιο έχουμε, ούτε χιτά έχουμε. Άρα το θέμα των δεματοποιητών πιστεύω ότι είναι ντεμοντέ για την περιοχή τη δική μας. Είναι μια λογική που μόνο ένας άνθρωπος που δεν ξέρει καθόλου την πραγματικότητα θα μπορούσε να το υιοθετήσει. Ο Δήμαρχος Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, κύριος Διονύσιος Μπαλιούκος, τόνισε ότι η εκλογή Προέδρου είναι ίσονο σημασίας, αφού το πρόβλημα είναι τα ίδια τα σκουπίδια. Στο θέμα των απορριμμάτων, πιστεύω, εκτιμώ και έχω την πίστη ότι οι Δήμοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το θέμα του ΦΟΣΔΑ είναι ίσονο σημασίας. Το πρόβλημα είναι τα ίδια τα σκουπίδια. Βέβαια, ο ΦΟΣΔΑ πρέπει να είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος θα κατευθύνει σε έξυπνες, πρακτικές, σε ευέλικτες διαδικασίες, ώστε να έχουμε έγκαιρα, σύντομα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άλλωστε, έχουμε δεχτεί και τις παρατηρήσεις της δικές σας, αλλά και των κοινωνιών. Για πρακτικές τις οποίες δεν έχουμε ανοιχνεύσει. Βλέπω και χαίρομαι ιδιαίτερα και με αυτά που άκουσα από τον Γαβρίλη Λιατσή, για την ανακύκλωση, για τη διαλογή στην πηγή, για όλα αυτά τα συστήματα τα οποία θα εξοικονομήσουν πόρους, θα βάλουν την κοινωνία μπροστά, γιατί και η προσπάθεια η οποία γίνεται στην Ταφυλιά έχει βάλει τον νομό μπροστά. Πολλοί δήμοι είναι πάρα πολύ πίσω, πολλοί νομοί είναι πάρα πολύ πίσω, πολλές περιφέρειες. Πρέπει να το στηρίξουμε. Γι' αυτό επιμένω ότι ο ΦΟΣΔΑ δεν είναι κυρίαρχη διαδικασία. Στο ΦΟΣΔΑ πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτά που είπε ο Γαβρίλης. Ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς αξιοποιούμε τις εγκαταστάσεις. Τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε να βελτιώσουμε αυτά τα οποία έχουν γίνει ενδεχομένως κορυφαία χωρίς να έχουν τη σημασία. Κορυφαία ζητήματα. Εγγυημένη ποσότητα. Δεν πιστεύω μέσα στη σύμβαση, την οποία αν δεν κάνω λάθος δεν έχει υπογραφεί, απλά είμαστε έτοιμοι προς υπογραφή. Έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά τα πράγματα να τα δούμε, να τα συζητήσουμε με ομοψυχία, με ομόνια και κυρίως μην πάμε 4 Δεκέμβρη και χωριστούμε η Ηλία σε δύο μπλοκ. Θα είναι καταστροφικό για το ίδιο το θέμα που πάμε να λύσουμε. Δεν θεωρώ ότι εκείνη το ζήτημα. Και όταν άκουσα από έναν έμπειρο δήμαρχο, τον κύριο Λιατσή, να λέει ότι εμένα, ξέρετε, έχω λόγο, έχω άποψη, αλλά εκεί πάτε όποιος θέλει, αλλά με κάποια στρατηγική που να μας οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο θα κάνουμε όλοι. Πιστεύω ότι θα είναι μια διαδικασία η οποία θα ενώσει τους Δήμους, δεν θα τους χωρίσει και θα πάμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χάρη του νομού μας, χάρη αυτών που υπερασπιζόμαστε. Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Θήμιος Γκοτζιάς, τόνισε ότι απαιτείται συνένεση, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανταγωνιζόμαστε ποιος θα είναι ή δεν θα είναι ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ. Πράγματι, την προηγούμενη συνεδρία που ανεβλήθηκε στη Γαστούνη με θέμα την εκλογή Προεδρίου του ΦΟΣΔΑ,
Δεν είναι ότι έγινε κάτω από άλλες, έτσι, από άλλα σκεφτικά, έγινε να με προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα και ο χρόνος σε μας, τους δημάρχους, προκειμένου να με και τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους των Δήμων, προκειμένου να υπάρχει μια συνεννόηση και να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνένεση σε ένα μεγάλο πραγματικό πρόβλημα που απασχολεί όλους μας και κάτω από την πίεση αυτού του προβλήματος έτσι βρισκόμαστε καθημερινά. Πιστεύω ότι αυτό ήταν και αναγκαίο να μου, γιατί το πρόβλημα των σκουπιδιών είναι ένα πρόβλημα αξεπέραστο, ένα πρόβλημα δύσκολο, άρα απαιτεί και την ανάλογη έτσι δυναμική και τη συνένεση. Είναι δύσκολο έτσι σε ένα φορέα που θα αναλάβει και την ευθύνη να συντονίσει τις προσπάθειες για το μεταβατικό στάδιο που είμαστε τώρα να με, αλλά και για την εξέλιξη, για την οριστική λύση των σκουπιδιών, να μην έχει τη συγκατάθεση και τη συνένεση όλων μας. Όσο πιο λίγοι είμαστε, τόσο έτσι λιγότερη δυνατότητα έχει να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις αυτού του προβλήματος. Νομίζω ότι στο τέλος όλοι θα κατανοήσουμε το πρόβλημα, θα κατανοήσουμε ότι πρέπει όλοι να συνενέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε ο ΦΟΣΔΑ, η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ, να είναι εκείνη που πράγματι απαιτεί η συγκυρία και νομίζω ότι στο τέλος έτσι θα καταλήξουμε. Ο Δήμαρχος Πηνιού, Αλέξης Καστρινός, μίλησε με σκληρή γλώσσα, τονίζοντας ότι την Πέμπτη θα τα πούμε όλα ξεκάθαρα, καθαρές κουβέντες και έντιμες. Το να κρυβόμαστε και να μην πηγαίνουμε σε ραντεβού το θεωρώ πολιτικά ανήθικο. Πριν δύο εβδομάδες δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις και θα επανέλθουμε στις 4 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα, στη Γαστούνη, στο γραφείο του φορέα για να εκλέξουμε Προεδρείο κλπ. Είπαμε ότι ενδιάμεσα θα έχουν γίνει κάποιες διαδικασίες διερευνητικές, έτσι ώστε κάποιες διαβουλεύσεις για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν είναι να βρεθεί, θα βρεθεί. Αν είναι να υπάρξει νέες, θα υπάρξει. Αν είναι να μην υπάρξει, δεν θα υπάρξει. Έχω μάθει να σκέφτομαι φωναχτά και έχω να πω, γιατί έχω και απαντήσει σε πολλά από τα πράγματα που ακουστήκανε, θα ακουστούν όλα αυτά την Πέμπτη. Σέβομαι όλους τους συναδέλφους, είτε δημάρχους είτε δημοτικούς συμβούλους. Δίνω προτεραιότητα στη γνώση, στη σοβαρότητα και στην αποφασιστικότητα. Καθαρές κουβέντες και έντιμες. Το να κρυβόμαστε και να μην πηγαίνουμε σε ραντεβού, εγώ το θεωρώ πολιτικά ανήθικο. Τη στιγμή, και δεν πυροδοτώ, εγώ λέω την αλήθεια. Και δεν με ενδιαφέρει αν το πάρει οποιοδήποτε σαν πυροδότημα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι πάμε να λύσουμε το πρόβλημα και να κρυβόμαστε μεταξύ μας και να μην βρισκόμαστε. Εγώ οπότε έχω καλεστεί, έχω πάει παντού. Θα περίμενα και από άλλους που καλεστήκανε και συνενέσανε στο να πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Τη στιγμή που τους επιτρέπανε οι συνθήκες εργασίας τους, θα περίμενα να είναι εκεί. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Την Πέμπτη θα τα πούμε αναλυτικά. Πρέπει κάποτε να βγει ένα Προεδρείο και να αποφασίσει. Όσο σκληρή και αν είναι η απόφαση, όποια και αν είναι η απόφαση. Άλλωστε γι' αυτό έχουμε ψηφιστεί, για να πάρουμε αποφάσεις. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και να κάνω μια σημείωση. Όσον αφορά το φίλο μου τον Γαβρίλη Λιατσή, να πω ότι αυτό που λέει το μυαλό το δικό μου, για το καθένα μας σκέφτεται με το δικό του μυαλό. Γιατί προηγήθηκε όχι τι και όχι το εργοστάσιο, να πω ότι στο εργοστάσιο μπλέκεται και ΣΔΙΤ, το οποίο είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη, άρα δηλαδή είναι, θέλει πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ περισσότερη εξειδίκευση, ενώ το άλλο είναι κατεξοχήν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και είναι μια απλή διαδικασία κατασκευής. Θέλω να πω ότι ο φορέας έχει λόγο, γιατί είναι ο κύριος του έργου. Και δεν έχει λόγο μόνο ο φορέας υλοποίησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δήμαρχος Πηνιού, κύριος Καστινός, ζητά άμεσα την υπογραφή της σύμβασης με τους ιδιώτες εργολάβους που έχουν αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του εργοστασίου στην Τριανταφυλιά. Αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο πρόβλημα του νομού με τα απορρίμματα, όμως καταλαβαίνουμε ότι χωρίς μόνιμη λύση το πρόβλημα συνεχώς θα διαιωνίζεται. Δεν θα δεχθούμε ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που πνέει πλέον τα λοίστια, έχει καταστεί μήτρα παραγωγής σκανδάλων, απειλεί την υγεία των πολιτών και καταστρέφει το περιβάλλον. Όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι μία λύση που θα είναι σε βάρος των πολιτών και υπέρ των ιδιωτών δεν θα τη δεχθούμε πουθενή. Συνεπώς, ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πύργου τα εξής.
Πρώτον, να μην δεχτεί τη λογική της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τους περιβαλλοντικούς όρους του εργοστασίου, όπου μιλάει για αστικά σύμμικτα απόβλητα 80.450 τόνων το χρόνο. Οργανικό υλικό από διαλογή στην πηγή 16.550 τόνοι. Ηλίες από επεξεργασία λιμάτων 3.000 τόνοι. Δεύτερον, να μην δεχτεί καμία ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ο Δήμος. Και τρίτον, να μην δεχτεί στο εργοστάσιο να έρχονται απορρίμματα από άλλους νομούς για να συμπληρωθούν εγγυημένες μεγάλες ποσότητες. Ως Δημοτική Παράταξη, που εκπροσωπεί μερικές χιλιάδες δημοτών, δηλώνουμε ότι πρώτον, δεν θα δεχτούμε να πληρώνουμε δύο φορές τα ανακυκλώσιμα υλικά. Δεύτερον, δεν θα δεχτούμε να φορτώνουμε τους ρήπους άλλων νομών για να κερδίζουν οι ιδιώτες. Τρίτον, δεν θα δεχτούμε καμία αύξηση στα τέλη καθαριότητας και τέταρτον, θα απαιτήσουμε την αλλαγή του συστήματος για τα τέλη καθαριότητας ώστε κάθε πολίτης να την χάνει μείωσή τους ανάλογα με τις ποσότητες που θα ανακυκλώνει. Καλούμε τους δημότες να βοηθήσουν έμπρακτα στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων με ανάκτηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση. Χθες βράδυ, δήμαρχοι και εκπρόσωποι δημάρχων συναντήθηκαν στα γραφεία του παραρτήματος της ΠΕΔ μετά από πρόσκληση του δημάρχου Γαβρίλη Λιατσή, προέδρου του παραρτήματος. Το θέμα της συνάντησης ήταν τα βοσκοτόπια που έχουν οι Δήμοι για να κατανεμηθούν ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα για το 2014 σε οτιδήποτε αφορά τις εξισωτικές αποζημιώσεις αλλά και την επιδότηση της ενιαίας ενίσχυσης. Με βάση την πρόταση και την μελέτη που έχει κάνει η ΕΑΣ Ηλίας Ολυμπίας, η απόφαση ήταν ενιαία. Η λύση που προτείνεται είναι οι δικαιούχοι που χρειάζονται στρέμματα βοσκοτόπων να καλυφθούν αυτοί πρώτα και μετά νέοι αγρότες που χρειάζονται μισό στρέμμα αναζώο για να παραμείνουν στο πρόγραμμα και να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν το ποσό των 14.000 ευρώ που έχουν ήδη πάρει. Οι βοσκότοποι αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως προς την επιλεξιμότητα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετά στρέμματα διαθέσιμα στους παραγωγούς και στους δικαιούχους εξωτικής αποζημίωσης με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά προβλήματα. Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα αλλάζουν συνέχεια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να διασφαλίσουμε σε πρώτη φάση την ενιαία ενίσχυση των περισσότερων παραγωγών που χρειάζονται βοσκοτόπια για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους. Έτσι, σαν τεχνική λύση, προτείνεται αυτοί οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν χρειάζονται μάλλον στρέμματα βοσκοτόπων για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους, να καλυφθούν αυτοί. Μετά υπάρχουν οι νέοι αγρότες που σύμφωνα με το πρόγραμμα των νέων αγροτών χρειάζονται και μισό στρέμμα αναζώο για να πάρουν, να συνεχίσουν να είναι στο πρόγραμμα και να μην επιστρέψουν πίσω το ποσό περίπου των 14.000 που έχουν πάρει. Και μετά να καλυφθούν όσο μπορούν περισσότεροι από τους δικαιούχους της εξωτικής αποζημίωσης. Υπάρχουν κοινότητες σε όλους τους Δήμους που δεν έχουν καθόλου επιλέξιμους βοσκότοπους. Εάν ο Δήμος δώσει κάποιους βοσκότοπους, ο οποίος είναι σε μη επιλέξιμη, έχουν μάλλον μη επιλεξιμότητα, δημιουργεί και ποινές στον παραγωγό. Όχι μόνο δεν θα πάρει, θα πληρώσει και κάποια χρήματα επειδή χρησιμοποίησε μη επιλέξιμο βοσκότοπο. Οι Δήμοι είναι αυτή τη στιγμή στη θέση να κάνουν μια κατανομή. Θα δώσουν ή σε όλους όσους μπορούν για να πάρουν την ενιαία ενίσχυση και οι οποίοι, να σας το πω λίγο διαφορετικά, υπάρχουν από το ένα χωριό να πάρουν σε άλλο χωριό βοσκοτόπους για να μπορέσουν να πάρουν την ενιαία ενίσχυση και οι ντόπιοι να περιμένουν και αυτοί για την εξωτική μόνο να πάρουν και αυτοί κάποια στρέμματα που τους αναλογούν. Βέβαια, και ο ντόπιος που χρειάζεται στρέμματα για να πάρει την ενιαία ενίσχυση θα πάρει και αυτό στα στρέμματα που τον αναλογούν. Για να μπορέσει τουλάχιστον να καλυφθεί η ενιαία ενίσχυση για τα επόμενη εξαετία. Ο Δήμαρχος θα πάρει κάποια στιγμή κάποια κατάσταση που θα λέει ότι στη κάθε κοινότητα υπάρχουν τόση παραγωγή με αυτά τα ζώα. Στη συγκεκριμένη κοινότητα υπάρχουν τόσο οι επιλέξιμοι βοσκότοποι. Ή θα προχωρήσετε στην κατανομή όπως θέλετε εσείς και να δώσετε στη κάθε κοινότητα στους ντόπιους, στους μόνιμους κάτοικους τα στρέμματα που δικαιούνται, που είναι και επιλέξιμα, ή θα πάμε σε μια άλλη λύση η οποία από ό,τι έχουν γίνει οι μελέτες μέχρι στιγμής θα εξυπηρετηθούν περισσότερος κόσμος ως προς την ενιαία ενίσχυση. Να μην χαθούν για την επόμενη εξαετία σημαντικά χρήματα από την περιοχή μας. Γνωρίζετε το θέμα, κάναμε προσπάθειες για την αλλαγή των χαρτογραφήσεων, κάποια αποτελέσματα είχαμε, δεν είχαμε το επιθυμητό.
το πρόβλημα που έγκυται. Έγκυται στο ότι θα κληθούν οι Δήμοι εντός ολίγου να δώσουμε βοσκοτόπια που σημαίνει σε κτηνοτρόφους, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε δημοτικές εκτάσεις να τις παραχωρήσουμε. Και τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που όλα ψάχνονται και σε όλα υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθούν κυρώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ένα θέμα τέτοιο δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του ένας δήμος ή ο δήμαρχος από μόνος του. Γι' αυτό καλέσαμε σήμερα όλους τους συναδέλφους να αποφασίσουμε, θεωρούμε ότι η εργασία την οποία έχει κάνει η Ένωση με τα στελέχη της και με την υγεία είναι η καλύτερη δυνατή προκειμένου να μην χαθούν τα χρήματα. Οι παραγωγοί μας να πάρουν το μέγιστο των επιδοτήσεων και βέβαια να έχουμε πάντα κατά νου και στις προσπαθίες μας και στα ενδιαφέροντα των Δήμων την εκκρεμότητα αυτή τους ώστε να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά. Δεδομένου ότι του χρόνου αλλάζει γενικώς το σύστημα, αυτό είναι μια ευκαιρία. Αυτό θα κουβεντιάσουμε και αυτό εκτιμώ ότι είμαστε δέσμοι των πρωτοβουλειών της Ένωσης, της εργασίας που έχει γίνει από τα στελέχη της Ένωσης. Αυτό το οποίο κοιτάξαμε όνομα, δηλαδή εξειδικεύοντας την κάθε περίπτωση, είδαμε ότι όλοι κατακτούν, παίρνουν αυτό το οποίο παίρνουν τόσα χρόνια και δεν αλλάζει ο σχεδιασμός τους. Και αυτό, τούτη την εποχή, τούτη τη στιγμή, αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε. Και αυτό θα κάνουμε απόψε. Ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης στα ζητήματα που αφορούν τα ΑΜΕΑ θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας για να τιμήσει την 3η Δεκεμβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Η φετινή 3η Δεκέμβρη έχει ως θέμα βιώσιμη ανάπτυξη η υπόσχεση της τεχνολογίας. Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς αυτοδιοίκησης, στους φορείς, στις συλλογικότητες, στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Οραματιζόμαστε μια κοινωνία όπου τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες με όλους μας. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των καλών προθέσεων και των ενεργειών που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί από καιρό. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή σχεδιάζουμε και διεκδικούμε λύσεις, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, τονίζοντας ότι προφανώς το κύριο βάρος πέφτει στην πολιτεία, όμως θα πρέπει να αναλογιστεί ο καθένας μας τα μικρά πράγματα που μπορεί να κάνει και να μην κάνει ή αυτά που κάνει και δεν θα έπρεπε να κάνει. Η στάθμευση στις θέσεις ΑΜΕΑ είναι πρωτίστως θέμα κουλτούρας και νοοτροπίας. Δευτερευόντως είναι θέμα αστυνόμευσης. Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις δεν αφαιρεί μόνο τα ίδια τα ΑΜΕΑ, αλλά το σύνολο της κοινωνίας και συνεπάγεται αύξηση της πελατείας των επιχειρήσεων. Κατά την εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Καροκόπος αναφέρθηκε στην ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης προς τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας. Στη σημερινή συνεδρίαση συμμετείχε και απευθύνθηκε προς το Σώμα ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Επίσης, τοποθετήθηκαν τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όσο και για τις λύσεις που προτείνουν για τα άτομα με αναπηρία, εκπρόσωποι φορέων και από τις τρεις περιφερειακές ενότητες. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Panasonic Smart LED 50 inch on με ενσωματωμένο Wi-Fi 100 Hz στη τιμή που θες. Μόνο 499 ευρώ. Ας μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Στεγνοτήριο Whirlpool 8 κιλών με πιστοποίηση EMPA για μάλινα ενεργειακής κλάσης Alpha Plus στη τιμή που θες. Μόνο 589 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά, στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας.
Υδροροές Λιακόπουλος. Από το 1991 στο Λούκι. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήμης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Inverter όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγραντήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-20222 και 20223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385. Και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Κέντρο ίδρυυσης, θέρμανσης, κλιματισμού, υδροθερμοψυκτική. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης στο ελάχιστο με λέβητες ξύλου, πέλετ, πυρήνα, οικονομική θέρμανση υψηλής απόδοσης στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Υδροθερμοψυκτική. Ενεργειακά υπερσύγχρονα τζάκια Βολκάνο, αέρος και νερού σε μεγάλη ποικιλία, φθηνότερη καύσιμη ύλη και σε πολύ καλές τιμές. Ζεσταθείτε με τις ιταλικές σόμπες πέλετ, αέρος και νερού, ραβέλι, καθώς και σόμπες ξύλου. Ιδανική λύση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης που προσφέρουν απίστευτη οικονομία και εξαιρετική ποιότητα προσαρμοζόμενες σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Στο κατάστημά μας μπορείτε να προμηθευτείτε πελετάρες της ποιότητας και μπρικέτα από οξιά. Ηλιακή θερμοσύμφωνες Danfoss Cobalt διπλής και τριπλής ενέργειας. Υδροθερμοψυκτική Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος. Δωρεάν μεταφορά με δικό μας αυτοκίνητο. Κανάρι 7, Πύργος, έναντι πρώην Ελτά. Τηλέφωνο 26210-28449. Στόχος μας η εξυπηρέτηση του πελάτη. Ιταλοί έμποροι έχουν κατακλείσει τον νομό Ηλίας αλλά και όμορους νομούς που παράγουν μεγάλες ποσότητες ελαιοκάρπου προκειμένου να αγοράσουν ελαιόκαρπο και να τον μεταφέρουν στην Ιταλία. Ο λόγος είναι προφανής. Λόγω της μειωμένης παραγωγής που έχει φέτος η Ιταλία, ζητά ελαιόκαρπο από τις δικές μας περιοχές για παραγωγή λαδιού, το οποίο θα παρουσιάζει μετά από επεξεργασία σαν δική της παραγωγή. Μπορεί οι έμποροι να αγοράζουν με καλή τιμή και να πληρώνουν αμέσως, αλλά φέρνει ανησυχία σε ελαιοτριβία και πυρηνελαιουργία και σε βιομηχανίες τυποποίησης λαδιού. Το Επιμελητήριο Ηλίας, μετά από αυτές τις καταγγελίες, διερευνά το θέμα. Φέτος, για πρώτη φορά, η Ιταλία έχει πάρα πολύ μικρή παραγωγή και επειδή εκεί πολλά ελαιοτριβία βγάζουν συγκεκριμένα λάδια, συνήθως υψηλών προδιαγραφών, και επειδή δεν είχαν υλικό πρώτη ύλη, δηλαδή ελαιόκαρπο, στράφησαν προς την Ελλάδα. Ήδη, εξ' γνωρίζουμε, έχουν μετακινηθεί προς κάποια πορτεία προς την Ιταλία. Ελπίζουμε ότι το φαινόμενο αυτό θα έχει περιορισμένη έκταση, γιατί σε αντίθετη περίπτωση ανατρέπονται πάρα πολλά στο στάτους διαχείρισης του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου στην Ελλάδα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι με τα πλαίσια της πρακτικής ένωσης, όπως γνωρίζω. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος για το ότι διαχειρίζονται με τον απόλυτα νόμιμο τρόπο. Σαφώς βέβαια είναι ένα θέμα που μας επηρεάζει αρνητικά σε μεγάλο βαθμό. Δεδομένου ότι την παραγωγή του ελαιολάδου είναι μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει και με τον παραγωγό του ελαιοκάρπου αλλά και με την έκλειψη και την παραγωγή δηλαδή. Και καταλαβαίνετε, το τμήμα πέραν της παραγωγής του ελαιοκάρπου, δηλαδή τα ελαιοτριβία, τα πυρηνελαιουργία, ακόμη και αυτή η δακοκτονία η οποία εισπράττει τέλος της μέσης των ελαιοτριβίων, δημιουργούνται πολύ σοβαρές ανατροπές. Επιχείρηση μεταφοράς απορριμμάτων από τις παράνομες χωματερές ενόμιμες οργανώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκειμένου να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερη χαδά εν ώψη της επιβολής των τσουχτερών προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η μεταφορά θα γίνει τόσο σε επίπεδο υπηρετικής χώρας, όσο και από τα νησιά προς τους πλησιέστερους νόμιμα λειτουργούντες χυτά, ενώ η απόφαση της Κομισιόν αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και η αγωνία στο ΙΠΕΚΑ είναι αυτονόητη. Η ηγεσία του Υπουργείου πιστεύει πάντως πως τελικά η επιβάρυνση για τη χώρα μας θα είναι μικρότερη από ό,τι υπολογιζόταν, καθώς στις τελευταίες ημέρες έχουν κλείσει 18 χαδά και θα γίνει προσπάθεια να κλείσουν άλλοι τόσοι μέσα στο Δεκέμβριο. Σήμερα βρίσκονται εν λειτουργία 39 παράνομες χωματερές, όταν πριν από 15 ημέρες ο αριθμός αυτός έφτανε τις 57 και το περασμένο καλοκαίρι ξεπέρναγε τις 70. Ο εντατικός ρυθμός παύσης των ενεργών χαδά δημιουργεί βάσιμες ελπίδες πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίσει τις προσπάθειες που γίνονται, ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, προκειμένου να εκριζωθεί ένα φαινόμενο που προσβάλλει τη χώρα διαχρονικά, επεσήμαναν χθες από το περιβάλλον του Υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη. Λίγες είναι οι ελπίδες για τη μείωση του κατ' αποκοπή προσθήμου, καθώς αφορά παρελθόντα έτη, όμως και εδώ θα γίνουν προσπάθειες. Η ελληνική πλευρά προτείνει να ισχύσει το συγκεκριμένο πρόστιμο από το 2009 και όχι από το 2005, όπως λέει η απόφαση της Εισαγγελέως, χρονιά κατά την οποία εξέπνεε η προθεσμία για το κλείσιμο των παράνομων χωματερών. Δεσμευόμαστε επίσης να αποκαταστήσουμε εντός του 2014 το 10% των ανενεργών χαδά, 25 περίπου, και εντός του 2015 να συμβασιοποιηθεί η αποκατάσταση όλων των υπολείπων. Σημειώνεται πως σήμερα υπάρχουν 205 ανενεργοί μη αποκατεστημένοι χαδά. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ηλίας προτείνει συγκρότηση επιτροπής από φορείς και συνάντηση με αρμόδιους φορείς προκειμένου να ιεραρχηθούν έργα που πρέπει να γίνουν στο νομό Ηλίας. Όπως τόνισε ο κ. Κορδαλής, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μόνο έτσι θα μπορέσει ο νομός να βγει από την αφάνεια και να δουλέψουν οι επιχειρήσεις. Σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νομού Ηλίας, βλέπω δυστυχώς την Ηλία μας από το κακό στο χειρότερο. Βλέπουμε να υπάρχει μια απραξία κίνησης έργων και κανείς να μην μιλάει. Βλέπουμε οι αχαιοί να παίρνουν τα πάντα από την Ηλία και τώρα θέλουν να πάρουν και τη φωνή ορισμένων φορέων. Να γίνω πιο ξεκάθαρος σε αυτό που λέω. Όταν ας πούμε έχουν πάρει τα πάντα, όλες τις υπηρεσίες, και αυτή τη στιγμή θέλουν να μπουν και να καταργήσουν, όπως είναι εργατικό κέντρο, ομοσπονδίες και λοιπά, να πάνε να συγχωνευτούν και να πάνε στην Πάτρα, αυτό είναι ένα όνειρο των πατρινών, για να μην έχουμε και φωνή. Τη φωνή που έχουμε μέχρι τώρα να τα λέμε έξω από τα δόντια και να λέμε τις αλήθειες που αυτοί αύριο θα τις κρύβουν και θα τις κάνουν μόνο για την Πάτρα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή από φορείς με μπροστάρι, και πρέπει να το κάνει αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης, να καλέσει τις ομοσπονδίες που είναι για όλη την Ηλία, εκπροσωπούν όλη την Ηλία, το Επιμελητήριο και φυσικά την Περιφέρεια και όλους τους Δήμους. Ο κόσμος πρέπει να το σκεφτεί ότι από εδώ και στο εξής πρέπει τους ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί και έχουν και δεν έχουν κάνει τίποτα για την πόλη τους, θα πρέπει να τους απομονώσει και να τους βγάλει στην άκρη. Να προσπαθεί να βγάζει νέους ανθρώπους και ανθρώπους που είναι καθαροί και θέλουν να προσφέρουν. Αυτή είναι η πρόταση της Ομοσπονδίας προς τον Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, να πάρει όλους μαζί να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν θέλουν να φτιαχτεί αυτή η επιτροπή, για να μην διεκδικούμε. Συνεχίζονται οι παράλληλες εκδηλώσεις του 17ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους και της 14ης Κάμερας Ζιζάνιο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εργαστήρια που έχουν στηθεί σε όλο τον ομό. Στον Πολυχώρο της Δεξαμενής έχει στηθεί ένα εργαστήριο διάρκειας 4 ημερών για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές δημιουργούν ταινίες διάρκειας 3 έως 5 λεπτών σε σενάριο που θα γραφτεί πάνω σε ένα μουσικό κομμάτι ή τραγούδι από κάποιο συγκρότημα. Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Κωνσταντίνος Μιλωνάς, σκηνοθέτης στην τηλεόραση και στο θέατρο. Αλλά δεν ξέρει τι μνήμα σου φέρνει εσένα και σου αρέσει. Ναι, μπορεί αυτό που σκέφτεται αυτός για να τον πει, να μην το πει. Να κάτι άσχετο που το έγραψε. Και εσύ να μιλήσει, να έχει σύμβολο. Να το πει κάτι άλλο. Ναι, να το πει κάτι άλλο.
τέλος και μετά τη σειρά. Φτιάχνει μια ιστορία που είναι δικιά του. Το συζητάει με το συγκρότημα, αλλά όχι απαραίτητα να κάνει ακριβώς το πλήρη του συγκρότημα. Ιστορία δεν σημαίνει παραμύθι, το ξαναλέω έτσι. Φτιάχνει το δικό του story. Θα μπορούσε η σκηνή δηλαδή να είναι με αυτή τη λογική το φως. Ή αυτό που θέλει να αλλάξει, δηλαδή αυτός θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να ήθελε να κάνει, να παίξει μουσική, να μην το επέλεξε να μάθει κάποιο όργανο και θα ήθελε να γυρίσει πίσω στο μέλλον, να έχει μάθει μουσική και το φως του να είναι τελικά αυτό το όνειρό του, το stage, όπου εκεί να βγάζει τις ιδέες του μέσα από τραγούδια, να τον ακολουθεί ο κόσμος. Έχω έρθει εδώ πέρα στο εργαστήρι που κρατάει μια εβδομάδα, το οποίο μας έμαθαν αρχικά πώς ξεκίνησε η μουσική και σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα βίντεο σαν ομάδα όλοι. Τα παιδιά είναι από τα σχολεία του πύργου. Είμαι στο τμήμα της κινηματογραφικής μουσικής και σαν ομάδα θα γυρίσουμε ένα βίντεο κλιπ με βάση ένα τραγούδι που έχει γράψει ένα συγκρότημα του πύργου που λέγονται Rocks 4 και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να γυρίσουμε το βίντεο κλιπ έχουμε διδαχθεί όλη την ιστορία των βίντεο κλιπ από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο. Σε κύτταρο πολιτισμού φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλλων στο Περιγιάλι Κορίνθου. Λέσχη ανάγνωσης βιβλίου, θεατρικό παιχνίδι και διδασκαλία βυζαντινής μουσικής είναι μόνο μερικά από τα τμήματα που λειτουργούν, ενώ δεν λείπουν και οι θεατρικές παραγωγές εξ Αθηνών και σημειώνεται ότι η θεατρική ομάδα Περιγιαλίου που έχει λάβει μέρος κατά καιρούς σε όλα τα μεγάλα θεατρικά φεστιβάλ της χώρας συμπληρώνει φέτος 18 χρόνια ζωής. Ένα κύτταρο πολιτισμού για όλο τον νομό Κορινθίας, αλλά και όχι μόνο, αφού φιλοξενεί πάρα πολλές θεατρικές ομάδες και όχι μόνο. Ό,τι αφορά τον πολιτισμό, φιλοξενείται στο Θέατρο Περιγελίου Κορινθίας. 2 Φεβρουαρίου του 2015 θα κλείσει τα 18 χρόνια δημιουργίας το Θέατρο Περιγελίου. Θα ενηλικιωθεί. Πρώτα απ' όλα να πούμε για το θεατρικό παιχνίδι, να πούμε για τη λέσχη ανάγνωσης παιδιών και ενηλίκων, να πούμε για το τμήμα βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, να πούμε για το τμήμα φωνητικής τραγουδιού και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθεί και τμήμα κατασκευής μαριονέτας και έπονται συνέχειες. Καθημερινά δεχόμαστε εδώ τα παιδιά, τους λιλιπούτιους μαθητές μας, όπου ασχολούνται με όλα όσα αναφέραμε. Ωραία, να πούμε λοιπόν για το τμήμα βυζαντινής παραδοσιακής μουσικής, που είναι και για παιδιά και ανήλικες, διδάσκει ο Παναγιώτης Σταθακόπουλος, είναι ένας φίλος καθηγητής από την Αιγύρα, ο οποίος είναι καθηγητής βυζαντινής μουσικής και κάθε Κυριακή 12 με 1 διδάσκει το μάθημα βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής. Και μάλιστα είναι ο δεύτερος χρόνος και πέρσι κάναμε και την πρώτη μας εκδήλωση και προχωράμε. Ξέχασα βέβαια και μία πολύ καλή καλλιτέχνητα που έχουμε εδώ, τη Σταυρούλα τη Γιανακοπούλου, η οποία κάνει φωνητική και τραγούδια. Αυτό το ξέχασα πριν να το πω και συμμετέχει στην ομάδα μας. Έτσι. Και πέρα έχουμε το τμήμα της λέσχης ανάγνωσης, υπεύθυνη είναι η Σοφία Φράγκου Πλατή, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ειδική γραμματέας. Βέβαια μπορεί να είναι καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, όμως της αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο και έχει μία πολύ καλή επαφή με τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους, τους ενήλικες, όπου μια φορά το μήνα παρουσιάζονται εδώ κάποια βιβλία, μυθιστορήματα, διηγήματα, παραμύθια και μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι καλεσμένοι και οι ίδιοι οι συγγραφείς μας. Όπως λοιπόν να πούμε στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο, θα φιλοξενήσουμε λοιπόν στα πλαίσια της λέσχης ανάγνωσης την Έλενα Γεωργίου που είναι συμπατριώτησά μας, είναι εκπαιδευτικός και θα μας διηγηθεί, θα μας
γνωρίσει, θα μας γνωρίσει με τα δύο της παραμύθια. Μάλλον το ένα είναι με ενίγματα, είναι ένα πολύ ωραίο με ενίγματα, και ένα άλλο παραμύθι της, η λυπημένη πριγκίπισσα. Και θα παρουσιαστούν εδώ 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο, στις 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορούν να έρθουν μικροί φίλοι και μεγάλοι να παρακολουθήσουν την παρουσίαση αυτών των δύο πολύ όμορφων βιβλίων. Περάσουμε λοιπόν και στο θεατρικό παιχνίδι που κάνει η ηθοποιός μας, η Γωγό Ξανθάκη, η οποία πέρα από τη δραματική σχολή που έχει τελειώσει εδώ και αρκετά χρόνια, η σχολή Βιάκη, όμως φέτος θα πάρει και το πτυχίο της, ειδικά για το θεατρικό παιχνίδι. Είναι πολύ σπάνιο σε ανθρώπους, μάλλον να διδάσκουν το θεατρικό παιχνίδι, και καταρχήν πρέπει να αγαπάς τα παιδιά πάρα πολύ για να το κάνεις αυτό. Και πραγματικά όλα τα παιδιά την αγαπούν και εδώ ανταποκρίνονται, και εδώ έχει γίνει ένα με λύση εδώ το θεατρικό παιχνίδι. Μια κυψέλη πολιτισμού, ωραία. Η διαδραστικότητα, όπως το λες, πρώτα απ' όλα τα γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γνωριζόμαστε με τους άλλους, μέσα από το παιχνίδι αγαπάμε τους άλλους, υπάρχει μια συνεργασία. Είναι ένας τρόπος έκφρασης, τα παιδιά μαθαίνουν, όπως είπα, να συνεργάζονται, αλλά αυτό που ακούγεται πολλές φορές από τους πολλούς γονούς, ντρέπεται το παιδί μου, δεν έχει το θάρρος το παιδί μου, όλα αυτά θα το δώσει το θεατρικό παιχνίδι. Εμείς θέλαμε πάρα πολλές φορές, έτσι σκεφτήκαμε, να το γνωρίσουν πρώτα οι γονείς, θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή, να κάνουμε έτσι μια παρουσίαση στους γονείς, να γίνουν αυτοί παιδιά, για να μπορέσουν να μάθουν, να καταλάβουν τι είναι το θεατρικό παιχνίδι. Πριν από αρκετά χρόνια είχαμε φέρει εδώ τον πατέρα του θεατρικού παιχνιδιού, θα μπορούσαμε να πούμε, τον Λάκη τον Κουρετζή, έναν πολύ μεγάλο θεατρολόγο, ο οποίος δίδασκε μάλλον θεατρικό παιχνίδι, και τώρα έχει ακολουθήσει τα χνάρια του η κόρη του, η Μάγκη Ματζόλιο, που εκεί παρακολουθεί η Γωγό η Ξανθάκη. Είναι ένας τρόπος, όπως είπες, να τα παιδιά να διώξουν τους φόβους, να μην τρέπονται, να συνεργάζονται, να κοιτάνε το ένα στα μάτια του άλλου. Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, θα φιλοξενήσουμε μία παράσταση από την Αθήνα με δύο ηθοποιούς από την Αθήνα, τον Αλέξανδρο Καλπακίδη και την Έλενα Μαρσίδου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το έργο του Αλεξάνδρ Γκέλμαν, το Παγκάκι. Είναι σχέσεις ανθρώπων με το παγκάκι. Σε ένα παγκάκι μπορεί να είναι ένας άστεγος, σε ένα παγκάκι μπορεί να είναι ένα ζευγάρι, σε ένα παγκάκι κάποιος διαβάζει την εφημερίδα του, κάποιος συζητάει, κάποιος τηλεφωνεί. Είναι κάποιες τέτοιες σχέσεις. Το παγκάκι λοιπόν περιμένουμε να δούμε το θεατρόφιλο κοινό τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 8.30. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Panasonic Smart LED 50 ιντσών με ενσωματωμένο Wi-Fi 100 Hz στη τιμή που θες. Μόνο 499 ευρώ. Ας μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Στεγνοτήριο Whirlpool 8 κιλών με πιστοποίηση EMPA για μάλινα ενεργειακής κλάσης Α+, στη τιμή που θες. Μόνο 589 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στον νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories, αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Inverter όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγρατήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-2222 και 20223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385. Και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Έμπνευση, πάθος, δημιουργία, φαντασία, άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26210-81245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-31-595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη πριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210-36172. Ποιότητα και αρμονία.
Στη Βιοκαρπέτ θα βρείτε χαλιά χειροποίητα από 2.200 μόνο 368. Ολόμαλα από 800 160. Και Μοντέρνα από 360 μόνο 80. Με τέτοιες τιμές θα τα πάρετε όλα. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει τονιρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φαξ 26 220 28 764.